αλλά και εσύ των θεμάτων των εργασιακών και ασφαλιστικών, μια φίλη μας, η οποία δεν ξέρω αν θέλει να πούμε και το όνομά της, το μικρό. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Να πω το όνομά σας το μικρό ή δεν θέλετε? Ναι, πείτε το. Τότε λοιπόν θα μιλάμε με τα μικρά μας ονόματα. Μάλιστα. Γιατί το κύριος και κυρία πηγαίνει μόνο στο επώνυμο όταν λέμε μικρά ονόματα. Ρένα μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Γιώργο μου θα πεις. Ντίνο ή Μπάγια. Λοιπόν, ναι. Μας λες ότι απολύθηκες. Ναι. Δεν πήρες την αποζημίωσή σου. Όχι. Και δεν πήρες και το δώρο που σου αναλογούσε, γιατί απολύθηκες τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Πήγες λοιπόν στην επιθεώρηση εργασίας και έκανες καταγγελία. Στη συνέχεια, ναι, τι έγινε? Στη συνέχεια τι έγινε? Πήρε η επιθεώρηση εργασίας στο αφεντικό. Ορίστε. Ναι, σ' ακούμε. Ναι, πήρε τηλέφωνο η επιθεώρηση στο αφεντικό και είπε ότι αν δεν την ξοφλήσετε την κυρία Ρένα σε 10 μέρες, θα έχουμε προβλήματα. Με παίρνει το αφεντικό τηλέφωνο και με απείλησε με μπράβους ότι θα βάλει τους μπράβους του και θα με βρούνε στα ζήτητα. Ο άντρας μου και τα παιδιά μου. Εάν δεν πάρεις αν πίσω... δεν πάρω πίσω την καταγγελία που έκανα στην επιθεώρηση εργασίας. Ξαναπήγε στην επιθεώρηση εργασίας να πεις, παιδιά, αυτούς μου απειλεί τη ζωή μου. Ναι, τον ευρύσανε πολύ άσχημα από την επιθεώρηση. Καλά, πέρα ότι τον βρίσανε, τι γίνεται τώρα? Τελικά τι έγινε? Τίποτα, δεν μου έχουν κάνει τίποτα, δεν έχω καμία άλλη. Συγγνώμη, τις κάνει αυτή η απειλή? Εδώ χρειάζεται. Πήγα εδώ στην αστυνομία, έκανα. Μ' ακούτε? Ναι, καθαρά, Ρένα μου. Γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου και γιατί μεγαλώνω τα εγγόνια μου. Μάλιστα. Και πήγα εδώ στην αστυνομία, τον πήρανε τηλέφωνο και είπε ότι στην κυρία Ρένα δεν χρωστάω τίποτα. Αποδεικνύεται όμως, αποδεικνύεται αν σας χρωστάει ή δεν σας χρωστάει. Βεβαίως. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία, η επιθεώρηση εργασίας είναι υποχρεωμένη να φτιάξει μία έκθεση επί της υποθέσεως. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν χρωστάει ή δεν χρωστάει. Δεν μετράει τι λέει αυτός. Μετράει τι έχει γράψει η επιθεώρηση εργασίας στην έκθεση. Έγινε αυτή η έκθεση. Γιώργο, ούτε θα το λύσει αυτό η επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση θα καταγράψει τα γεγονότα και από εκεί και πέρα πρέπει να προσφύγετε. Πρέπει να προσφύγετε στα αστικά δικαστήρια ως προς την αποζημίωση και το δώρο Χριστουγέννων για να κριθεί στα δικαστήρια εάν σας το οφείλετε ή άμα όχι, στοιχίσουν τα δικαστικά. Και για τις απειλές πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει μήνυση. Σταθείτε, ρε παιδιά, εάν καταφύγει στα αστικά δικαστήρια, η γυναίκα μπορεί τα ποσά από τα οποία θα τη στοιχίσει να είναι λιγότερα από αυτά. Αυτά που είναι να πάρω θα τα δω στο δικηγόρο. Ναι. Και στα δικαστήρια. Παράβολα, ναι, σε παράβολα. Εδώ έχουμε. Εάν αρνείται πάντως να καταβάλει, κύριε Παπαδάκη, την αποζημίωση. Τι κάνει η γυναίκα, ρε παιδιά? Έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η οφειλόμενη αποζημίωση, επί της οποίας η επιθεώρηση βεβαιώνει ότι οφείλεται, άρα δεν μετράει αυτό που λέει ο εργοδότης ότι δεν οφείλω, μετράει η έκθεση και από εκεί και πέρα πλέον η έκθεση αυτή τη βοηθάει στα δικαστήρια μετά. Είναι ενισχυτική, βέβαια. Είναι ενισχυτική. Είναι ενισχυτική, αλλά σου λέει γίνε καλά, μα είναι να πάρω 1000 ευρώ και δώσω 1100. Δυστυχώς αυτά προβλέπει ο νόμος. Αυτά είναι. Και το δεύτερο ζήτημα, για το οποίο όντως η επιθεώρηση δεν έχει αρμοδιότητα, είναι το ποινικό. Είναι η απειλή. Εκεί πάμε σε άλλα κανάλια πλέον. Υποβάλλει μήνυση. Ρένα μου, δεν τα αφήνουμε το θέμα. Εμείς θα επικοινωνήσουμε και με το αρμόδιο Υπουργείο. Θα πάρουμε τον κύριο Νεφελούδη, τον Γενικό Γραμματέα. Στο Υπουργείο Εργασίας. Και α πούμε, έχουμε μία καταγγελία. Τι γίνεται σε αυτές, με αφορμή αυτή την καταγγελία, τι γίνεται? Απειλή για τη ζωή. Να το πούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, αλλά η γυναίκα απειλείται, η ζωή της. Σύμφωνα, να το πούμε. Έχει μπράβους ο άλλος. Για την κυρία αυτή, για τη συγκεκριμένη. Φοβάμαι και τα εγγόνια μου. Δεν ακούς, φοβάται για τα εγγόνια. Δηλαδή, με σκούς πάρα πολύ τώρα. Και τι, πού δουλεύατε? Τα πάω σχολείο, τα πάω γυμναστήριο, τα πάω αγγλικά. Σε κατάστημα δουλεύατε? Τι επιχείρηση είναι αυτή? Μαγείρισα ήμουνα. Δεν ήταν. Διευθύντρια μαγείρισα ήταν. Μεροκάματο. Μεροκάματο. Με τι μεροκάματο, Ρένα? Με 1000 ευρώ το μήνα. Με 1000 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνει τώρα. Είναι πάντως... Πόσες ώρες δούλευες, Ρένα μου? Ορίστε. Πόσες ώρες δούλευες? 18. 18 ώρες την ημέρα. Ναι. 18 ώρες την ημέρα. Ο Ισκύρο το ξέρει. 18 ώρες δούλευα. 18 ώρες την ημέρα. Και εκμετάλλευση. Ναι.
Και εκβιασμός. Σας ξέρει τώρα. Έχουμε... Όχι, ήμουνα μαγείρισα. Έπρεπε να κάνω την προετοιμασία του μαγαζιού όλα μόνη μου. Γιατί, γιατί από Σκύρο έμπλεξε. Έχουμε και τοπικού ενδιαφέροντος. Ο Βαγγέλης Αμπελιώτης θα κοινωνήσει και εκείνος. Στη Σκύρο είναι. Σκύρο είναι. Στη Σκύρο δουλεύατε. Στη Σκύρο. Μην πεις το όνομα που. Μην πεις το όνομα που. Θα επικοινωνήσει μαζί σου και ο Βαγγέλης Αμπελιώτης, Ρένα. Έχεις 18 ώρες απαγορεύεται να δουλεύει. 18 ώρες απαγορεύεται. Και ο Ρωμανιάς και ο Λυρίτσης. Μη σε νοιάζει. Η υπερεργασία μπορεί να δουλεύει και μετά με άδεια της επιθεώρησης. Όμως αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, αν είναι όμως να γίνεται η καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα να σου λένε, εγώ εντάξει, δίκιο έχεις, αλλά να προσφύγεις αστικά δικαστήρια. Είναι δυστυχώς αυτά έτσι, έτσι είναι η νομοθεσία. Δυστυχώς. Αυτή είναι η νομοθεσία. Δηλαδή, η γυναίκα είναι να πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, δύο-τρία χιλιάδες. Οφείλει η επιθεώρηση εργασίας να καταγράψει την περίπτωση. Ξέρετε που έχει επιθεώρηση εργασίας τώρα η Σκύρος, που υπάγεται. Στη Χαλκίδα. Θα πρέπει να πηγαίνει έρχεται. Από τη Σκύρος στη Χαλκίδα.